Σε εφηβική ηλικία. Άρα είναι τόσο σπάνια η αμφωτερόπλευρη σορκύλη. Είναι ότι είναι γενικά αποδεκτό ότι αριστερά είναι πιο συχνή η κυρσοκύλη. Σε υγιή πληθυσμό είναι 15%, στον υπογόνιμο φτάνει στο 40%. Ενώ μονήρης δεξιά, μόνο δεξιά είναι πολύ σπάνια και οφείλεται σε σοβαρές παθολογικές καταστάσεις, σε όγκη του νεφρού. Αμφωτερόπλευρα, σε υγιή πληθυσμό κυρσοκύλη βρίσκουμε σε λιγότερο από 10%, ενώ στους υπογόνιμους ασθενείς, αυτοί που τελικά δεν μπορούν να κάνουν παιδί, η αμφωτερόπλευρη κυρσοκύλη φτάνει το 80,7% και ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά. Και εκεί δικαιολογεί αυτό το ποσοστό μία άποψη που τίνει να επικρατήσει, δεν έχει επικρατήσει ακόμα, στο ότι η κυρσοκύλη είναι μία αμφωτερόπλευρη αγκιακή βλάβη. Έτσι, σιγά σιγά να το έχουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας, μπορεί κάποια στιγμή να περπατήσει αυτό το σενάριο, δηλαδή ότι θα πρέπει να ψάχνουμε πολύ καλά την κυρσοκύλη. Νομίζω δεν έχω εδώ πέρα κάτι άλλο να πω. Τώρα, εάν υπάρχει κάποια ερώτηση επ' αυτού, ιδάλλως να το τεκμηριώσω περαιτέρω. Είπατε αμφωτερόπλευρη αγκιακή βλάβη ή οχική βλάβη πρώτα. Μιλάμε καταρχήν για αμφωτερόπλευρη αγκιακή βλάβη, γιατί, διότι ουσιαστικά δεν έχουμε στην καθημερινή κλινική πράξη τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τη δεξιά κυρσοκύλη πάντοτε. Και αυτό γιατί βασιζόμενοι στην ψηλάφιση μόνο, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε την δεξιά κυρσοκύλη, για τον απλούστατο λόγο ότι στο 92% των περιπτώσεων η δεξιά σπερματική φλέβα πηγαίνει στην κάτω κύλη. Μόνο στο 8% πηγαίνει πάνω στην νεφρική φλέβα και κατά συνέπεια μπορεί να ψηλαφιθεί εάν υπάρχει κυρσοκύλη. Κατά δεύτερον, η δεύτερη μέθοδος που χρησιμοποιούμε εμείς οι ουρολόγοι στην Ελλάδα κυρίως είναι ο έγχρωμος υπέρηχος. Με τον έγχρωμο υπέρηχο θα δούμε παλινδρόμηση, με τον ντόπλερ ή με τον τρίπλεξ θα δούμε παλινδρόμηση πάλι σε μικρότερο ποσοστό. Και αυτό γιατί η πιο ευαίσθητη μέθοδος είναι η θερμογραφική μέθοδος, η θερμογραφία του όχι που δεν χρησιμοποιείται ευρέως στην Ελλάδα. Με τη θερμογραφία θα μπορούσαμε να βρούμε πολύ υψηλότερα ποσοστά και σχεδόν να πλησιάσουμε σε αυτό το ποσοστό. Η φλεφογραφία, να πω που είναι η τρίτη μέθοδος, είναι το gold standard. Αλλά είναι ακριβή μέθοδος, είναι επεμβατική μέθοδος και εγκυμονεί κινδύνους. Επομένως δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Η θερμογραφία πλησιάζει τα ποσοστά της φλεφογραφίας. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο το ακουμπάμε απλά πάνω στο όσχεο και μετράει τη θερμοκρασία του οσχαίου. Είναι αρκετά αξιόπιστο και είναι από το 95 που έχει εφαρμοστεί. Έχει πολλά χρόνια στην αγορά. Βαρικό screen λέγεται. Επομένως, πόσο γρήγορα η κυρσοκύλη καταστρέφει τον όρχη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Γιατί, απλούστατα, δεν ξέρουμε πότε εμφανίζεται, αυτό που είπα προηγουμένως, και δεν ξέρουμε το κυριότερο, εάν αποτελεί το μοναδικό παράγοντα επηρεασμού της ορχικής λειτουργίας στο συγκεκριμένο ασθενή. Δεν είναι ότι επειδή έχει κυρσοκύλη, έχει μόνο κυρσοκύλη που του βλάπτει τον όρχη. Επομένως, δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα θα μπορεί να βλάψει τον όρχη. Ένας μπορεί να έχει δύο παράγοντες που να του δημιουργούν υπογονιμότητα, άλλος να έχει μόνο την κυρσοκύλη. Δεν μπορεί να γίνει τέτοια μελέτη έτσι ώστε να μας το δείξει αυτό. Αυτό όμως που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πειραματικά μοντέλα που έχουμε το πάνω χέρι, γιατί ξέρουμε τι μας γίνεται, ξέρουμε ότι είναι υγιή και ελεγμένα, αυτά τα πειραματικά μοντέλα μας δείχνουν μία αύξηση της ροής στον πάσχοντα όρχη που ισοδυναμεί με αύξηση της θερμοκρασίας του όρχη. Και επομένως έχουμε μία και επιπλέον δείχνουν μία προοδευτική βλάβη σε νεαρά ενήλικα ζώα, η οποία ορχική βλάβη γίνεται μέσα σε μερικές εβδομάδες. Ας πούμε, στον αρουραίο γίνεται μέσα σε ένα μήνα. Στο κουνέλι γίνεται σε 4 μήνες. Δεν αποτελεί όμως αυτό το μέγεθος του ζώου και δείγμα του πόσο γρήγορα ή πόσο αργά καταστρέφεται ο όρχης. Η διόρθωση της κυρσοκύλης αντίστροφα σε πειραματικά μοντέλα δείχνει επαναφορά στις αρχικές τιμές θερμοκρασίας και σπερματογένεσης. Επομένως, η κυρσοκύλη πράγματι μειώνει τη γονιμότητα και πράγματι μετά, μόλις άρουμε το αίτιο, αυξάνει τη γονιμότητα. Στον άνθρωπο διορθώνεται η θερμοκρασία. Στον άνθρωπο διορθώνεται. Ναι, πώς το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι θα το πούμε αργότερα, είναι μια ερώτηση που κυκλοφορεί αργότερα. Υπάρχει μια σχολή η οποία λέει ότι η κυρσοκύλη είναι εντελώς άχρηστη σαν χειρουργική. Όχι, όχι άλλο λέω. Όχι ορχική βλάβη. Η θερμοκρασία διορθώνεται.
Η θερμοκρασία με την μελέτη του Σάιπολ δείχνει ότι ναι, διορθώνεται. Με τι μεθοδολογία χρησιμοποιείς? Με βάρικος κρέι, με θερμογραφία. Γι' αυτό και θεωρείται μελέτη. Είναι... Όλες οι άλλες είναι... Είναι η μόνη να σου δείξει. Η μόνη να σου δείξει. Όλες έχουν ψεγάδι και λένε να σου δείξει. Καλά. Να ρωτήσω κάτι. Στο μηχάνημα αυτό, στο βαρικοσκρίν, διαβάζει τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δεξιού-αριστερού όρχη? Όχι, έχει μία οθόνη. Ναι. Έχει μία οθόνη και καθώς το ακουμπάμε πάνω στον όρχη, η οθόνη αυτή από καφέ γίνεται πράσινη, που ναι, σημαίνει ότι είναι ενδιάμεσο στάδιο, και μετά αρχίζει και γίνεται βιολετή και μετά μπλε. Βιολετή και μπλε είναι παθολογικό. Άρα δηλαδή σε κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία, ναι, οσχαίου. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Είναι σαν το ποτήρι τώρα, επειδή το διοργανώνει και η εταιρεία της, ναι, του Viagra που μας είχαν δώσει και βάζανε τον καφέ. Σωστά. Και άσπριζε. Και αλλάζει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Έχει κρυστάλλους μέσα οι οποίοι αλλάζουν χρώμα με τη θερμοκρασία. Ουσιαστικά σε τι θερμοκρασία αντιστοιχεί αυτό? Αυτό αυξάνει, αυτό έχει ευαισθησία σε μισό βαθμό, σε μισό βαθμό Κελσίου, ναι, και ανά μισό βαθμό Κελσίου ουσιαστικά αλλάζει χρώση. Ναι, αυτό θέλω να πω. Όταν γίνεται, όταν μπαίνουμε στην επικίνδυνη χρωματικά ζώνη, ναι, σε τι θερμοκρασία οσχέω αντιστοιχεί? Αντιστοιχεί στη θερμοκρασία των 33 βαθμών και από εκεί και ύστερα είναι η καφέ ζώνη και από, ναι, εκεί και ύστερα αρχίζει, όσο αυξάνει η θερμοκρασία, αλλάζει και αυτό χρώμα, πλησιάζοντας προς την μπλε περιοχή, καθώς θα είμαστε στην περιοχή. Χρειάζεται να είμαστε ένα περιβάλλον ειδικό, γιατί είναι γνωστό, ναι, ότι όρχης και τα λοιπά, πρέπει να είμαστε σταθερής θερμοκρασίας και τα λοιπά. Θερμοκρασία δωματίου, με τον, mm-hmm, ασθενή, με τον όρχη χαλαρό, ξαπλωμένος ο ασθενής και σε φυσικασμό, σε χαλάρωση. Ούτε βαλσάλβο, ούτε τίποτα. Ναι. Σε χαλάρωση. Γιατί σε χαλάρωση? Και όχι σε βαλσάλβο. Διότι η βαλσάλβα δεν αυξάνει τη θερμοκρασία του όρχη, αυξάνει μόνο την παλινδρόμηση. Η θερμοκρασία του όρχη είναι πάντοτε σταθερή. Και η θερμοκρασία του όρχη αυξάνεται, όχι επειδή παλινδρομεί το αίμα, αλλά αυξάνεται δια της μεταδοτικότητας μέσω του υγρού, μέσω του αίματος. Επειδή ανεπαρκούν οι βαλβίδες. Μεταφέρεται η θερμοκρασία. Όπως αν ζεστάρουμε έναν σωλήνα μεταλλικό από τη μία μεριά και το πιάσουμε την άλλη σε λίγο, θα τον αφήσουμε, θα καούμε. Γιατί είπατε ότι είναι δύσκολο να γίνει στην καθημερινή πράξη αυτό το πράγμα? Ό, δεν το είπα αυτό. Είπα ότι δεν συνηθίζεται. Δεν είναι δύσκολο, ναι, λέω, για τη φυσικογραφία. Ναι. Ναι, γιατί δεν το ξεκινάμε να γίνει ευρέως αυτό το πράγμα σαν μέθοδο? Ας το φέρουμε καταρχήν το μηχάνημα, δεν υπάρχει. Για μια τέτοια διαφορά θερμοκρασίας υπάρχουν και πιο ευαίσθητα μηχανήματα που σας λέω ότι κάνουν και 10 ευρώ. Να, ναι, μπορεί αυτό, ναι. Απλά το βαρικοσκρίν έχει φτάσει. Πολιώνται και στα Lidl δηλαδή αυτά τα μηχανήματα. Έχει, αν θέλετε, για τόσο δέκατο. Ναι, όχι, μιλάω για συγκεκριμένη προδιαγραφή που στους 33 βαθμούς να είναι καφέ, 33,5 να είναι, ναι, καφέ, και από εκεί και ύστερα σιγά σιγά να αυξάνει, φτάνοντας μέχρι τη θερμοκρασία του σώματος που να γίνεται σε μπλε. Έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη διαφοροδιάγνωση. Είναι, δεν είναι. Με αυτή την έννοια. Πάντως, αν είναι απλώς για τη μετρήση της θερμοκρασίας τοπικά, είναι και πολύ πιο απλά τα πράγματα. Είναι πιο απλό. Λίγο, για τι κόστος μιλάμε, ένας θερμογράφος έχει, ξέρεις? Δεν το έχω κοιτάξει. Δεν νομίζω ότι είναι κανένα φοβερά ακριβό μηχάνημα. Νομίζω πως όχι. Και η καταστροφική δράση της κυλισσοκύλης έχει αποδοθεί σε αυξημένη οσχειακή ενδοχική θερμοκρασία, έχει αποδοθεί σε φλεβική στάση και αυξημένη υδροστατική πίεση, σε μειωμένη οξυγόνωση και παραγωγή ελευθέρων ριζών, σε ενδοκρινείς διαταραχές και σε τοξικούς μεταβολίτες από τα επινεφρίδια, τους νεφρούς, θα έλεγα και τοπικά. Αλλά αυτά που ισχύουν σήμερα, αυτά που κερδίζουν έδαφος κάθε μέρα, είναι η αυξημένη οσχειακή θερμοκρασία και η φλεβική στάση, η αυξημένη υδροστατική πίεση. Για το εάν η ορχική βλάβη, είπαμε ότι για το πότε αρχίζει και καταστρέφει, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε επακριβώς. Στα πειραματικά μοντέλα μπορούμε, αλλά στον άνθρωπο όχι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι όμως, είναι επίσης σημαντικό, εάν είναι συνεχιζόμενη αυτή η προοδευτική βλάβη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχει φανεί ότι στους εφήβους και στα παιδιά, το βάζω δεύτερο γιατί είναι πολύ σπάνιο, ο όρχης σταματάει να αναπτύσσεται ή αρχίζει και να υποστρέφεται ακόμα. Επομένως, αν δούμε κυλισσοκύλη σε ένα παιδί, θα πρέπει να το έχουμε παρακολούθηση πολύ στενά σε έναν έφηβο, διότι αυτός ο όρχης έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να καταστραφεί κάποια στιγμή και στον έφηβο μπορεί να μην έχουμε και την δυνατότητα να πάρουμε σπέρμα. Επομένως, ο όρχης αλλά και οι σπερματικές παράμετροι επανέρχονται στο φυσιολογικό μετά από επέμβαση, το έχουν αποδείξει πολύ
ερευνητές. Επομένως, αυτό που μπορούμε να καταλήξουμε στους εφήβους και στα παιδιά είναι ότι η κυρσοκύλη δρά πράγματι συνεχιζόμενη και προοδευτικά και ανεπιφύλακτα σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστούμε χειρουργείο. Δηλαδή, όταν δούμε ότι ο όρχης αρχίζει να υποστρέφεται, ότι ο όρχης αρχίζει να γίνεται μαλακός στη σύσταση ή κυρίως ή ακόμα κυριότερα όταν αρχίζει να έχει ασυμμετρία σε σχέση με τον ετερόπλευρο όρχη. Και πότε μιλάμε για την ασυμμετρία? Όταν έχει μεγαλύτερο από 10%, 20% ασυμμετρία ή περισσότερο διαφορά από 2 ml σε σχέση με τον ετερόπλευρο όρχη σε συναπτές υπερηχογραφικές συνεδρίες. 2-3. Νομίζω ότι στους ενήλικες αντίστοιχα δεν έχουμε τόσα πολλά δεδομένα. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή μελέτη η οποία λέει ότι οι άνδρες οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν για πρώτη φορά παιδί και δεν το καταφέρουν, έχουν κατά 35% πρωτογενή υπογονιμότητα, αυτό ονομάζεται πρωτογενής, ενώ οι άνδρες οι οποίοι κάνανε 1-2 παιδιά και μετά για κάποιο λόγο σταματήσανε και πάνε στο γιατρό, αυτοί έχουν 81% πιθανότητα κυρσοκύλης. Άρα το άμεσο συμπέρασμα αυτών των δύο εξαίρετων ερευνητών ήταν ότι πράγματι η κυρσοκύλη έδρασε προοδευτικά στους ενήλικες. Γιατί αυτός σαν ενήλικας έκανε 1-2 παιδιά και συνέχεια stop. Επομένως, δρά προοδευτικά. Όμως υπάρχουν ορισμένοι προβληματισμοί. Αυτοί δεν ξέρουμε την πραγματική κυρσοκύλη ανάλογα με την ηλικία. Αυτό που είπε προηγουμένως ο συνάδελφος. Δεν ξέρουμε ποια είναι ο επιπολασμός της κυρσοκύλης στην δεκαετία 30-40 και ο επιπολασμός στην δεκαετία 40-50 ή κάτω των 30. Επομένως, δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό μπορεί να ισχύει. Μπορεί, ας πούμε, οι μεγάλοι άνδρες πάνω των 40. Να είχαν πράγματι μεγαλύτερο επιπολασμό κυρσοκύλης έτσι, επειδή είναι έτσι η νόσος. Και ο δεύτερος προβληματισμός είναι η ηλικία της γυναίκας. Ότι αυτή η άνδρα στη δεύτερη φορά η γυναίκα τους είχε μεγαλύτερη ηλικία. Και ξέρουμε ότι στη γυναίκα η γονιμότητα της γυναίκας σε αντίθεση με τον άνδρα πέφτει ραγδαία. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η γυναίκα μεταξύ 30 και 40 έχει μόλις το 50%, έχει το 25% της γονιμότητας που έχει η γυναίκα που είναι μεταξύ 20 και 30, παίρνοντας το μέσο όρο, έτσι, όχι 29 στο 30 αλλάζει, και η γυναίκα που είναι πάνω από 40 έχει μόλις το 5% της γονιμότητας της γυναίκας που είναι μεταξύ 20 και 30. Πέφτει ραγδαία η γονιμότητα στη γυναίκα. Επομένως, αυτός είναι ο πρόβλημας παράγοντας. Επομένως, στους ενήλικες δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα στο να μιλήσουμε για προοδευτική ορχική βλάβη του όρχη. Νομίζω ότι εδώ τελειώνει. Α, και, όταν, και αυτό είναι το guideline της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Ένωσης του 2011. Όταν είναι φυσιολογικό το σπέρμα επομένως, δεν μπορούμε να προτείνουμε χειρουργείο, αλλά μόνο προσεκτική παρακολούθηση στον ενήλικο. Ερωτήσεις? Άρα δεν υπάρχει προληπτικό χειρουργείο κυρσοκύλης. Έτσι. Παράκληση. Δεν υπάρχει. Προληπτικό χειρουργείο, έτσι. Υπάρχουν χειρουργείο με ενδείξεις. Ορίστε, πρώτα οι εγγεγόμενοι. Στους εφήβους, που όπως κατά τα δεδομένα είναι πιο σίγουρο ότι θα είναι προοδευτική η βλάβη, εκεί πέρα πάμε σε προληπτικό χειρουργείο. Το είπα προηγουμένως, θα το πω και μετά, για να το τονίσω, επίτηδες το είπα δύο φορές, θα το πω και μία ακόμα. Όταν έχουμε ασυμμετρία μεταξύ των δύο όρχεων, την ασυμμετρία θα τη μετρήσουμε παραπάνω από 20% και θα δείξω και μετά και τον τύπο, είναι πολύ απλός ο τύπος. Δεξής όρχης μείον αριστερό όχι προς δεξί όχι επί 100, πολύ απλό πράγμα. Όταν δεις τη σύσταση του όρχη να είναι μαλακός ή όταν δεις αυξημένες κυρσοκύλες τρίτου βαθμού. Να φαίνονται δηλαδή με το μάτι. Θα τα πούμε και πριν και επόμενα μετά. Και αν επιτρέπετε μια δεύτερη ερώτηση. Άρα δεν είναι προληπτικό, είναι οι ενδείξεις στο χειρουργείο περιλαμβάνονται, έτσι. Δεν μου αρέσει η τέτοια προληπτικό χειρουργείο, έτσι. Οι ενδείξεις περιλαμβάνουν και κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες δεν αφορά στα παιδιά, έτσι. Υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα πριν που το οποίο να ξέρουμε ότι το χειρουργείο δεν θα δώσει αποτέλεσμα και δεν θα αναστρέψει τη βλάβη του, στήλ, ας πούμε, να μας πει ότι έχω αυτή την κυρσοκύλη την οποία την πιάνω, ας πούμε, εδώ και 1,5 χρόνο. Έχει νόημα εκεί πέρα να το χειρουργήσουμε? Ναι, θα μιλήσω προηγουμένως να επιφυλάσω με την απάντηση για την προγνωστική παράγοντα, θα μιλήσω σε επόμενη, θα τα πούμε αναλυτικά. Ερωτήσεις?
Αν υπάρχει κάποιο μοντέλο παρακολούθησης και να το κάνω πιο συγκεκριμένα, φέρνει ένας γονιός το πιτσιρικά του 13 ετών που έχει ψηλαφίσει μια μαλακή μάζα. Βρίσκει ότι είναι κυζοκύλη. Λοιπόν. Υπάρχει ερώτηση παρακολούθηση αργότερα, έτσι. Εντάξει, οπότε ναι, το ναι, αφήσω. Θα εντάξει, το εντάξει. Άλλη ερώτηση. Λοιπόν, γράφετε τις ερωτήσεις σας για να μην τις ξεχάσετε τώρα σχετικά, γιατί μπορεί να μας σας καλύψει και να την ξεχάσουμε μετά. Ναι. Αλλά επειδή υπάρχει ερώτηση παρακολούθηση, ίσως θα... Άλλη φορά για να ξέρουμε καθαρά, εδώ θα βάζουμε όλες και τις 20 ερωτήσεις, να ξέρουν τι θέματα, για να σκέφτονται και αυτά που δεν πιάσαμε, ξεχάσαμε. Άμα ό,τι έχει ξεχάσει, τι πάντως εγώ φταίω, έτσι, εγώ έβαλα τις ερωτήσεις.